Γεια σας παιδιά, τι κάνετε εδώ The Storms. Σε αυτό το βίντεο σήμερα θα ασχοληθούμε για τα τρία, άντε τέσσερα μπορεί άμα έχω όρεξη, βήματα για την επίλυση του κύβου 3x3. Λοιπόν, για να ξέρετε παιδιά, θα αφήσουμε λίγο το κύβο στην άκρη. Είχα ένα τύχημα ανάμεσα έτσι και αλλιώς και ένα βίντεο που έλεγα challenge να πνοήσαμε, το είδατε όσο το είδατε, όπου έκλεισα την αναπνοή, δεν αναπνέα για 7 λεπτά, πατούσαμε την pause για να ξέρει, γιατί ήταν πάρα πολλά 7 λεπτά τώρα να σας βάλουμε να περιμένετε εκεί πέρα χωρίς να λέμε τίποτα ή θα ήταν μια χάλια. Παιδιά, δεν θα κάνω πολλά βιντεάκια ακόμα γιατί δεν έχω αναρρώσει τελείως από χθες. Αν δεν σας είπα, πήγα νοσοκομείο χθες. Είχα λιποθυμήσει για όσους είχαν δει στο βίντεο, δεν αναπνέω άλλο. Μου έβαλα λέει δύο οξυγόνο και τέτοια. Ήταν πολύ δύσκολο. Και παιδιά, πώς επέζησα δεν ξέρω. Παιδιά, μην το δοκιμάζετε αυτό. Εγώ το έκανα μόνο και μόνο για εσάς. Αλλά το τελευταίο καιρό, δυστυχώς, δεν θα μπορέσω να ανεβάσω πολλά βιντεάκια. Λυπάμαι, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν έχω νερώσει. Όταν ανανώσω τελείως, θα συνεχίσω τα βιντεάκια. Προς το παρόν δεν ξέρω. Και είπα να σας κάνω ένα βιντεάκι μόνο για εσάς, για να δείτε ότι ζω. Και για κάποιους που είχαν μια απορία πώς λύνω το κύβο, μου το ζητούσαν πάρα πολύ και φίλοι μου που έβλεπα το κανάλι. Και σήμερα ήρθε η ώρα να σας δείξω πώς γίνεται τα 3x4 βήματα για να λύσουμε το κύβο 3x3, αυτόν εδώ. Έχω και άλλους κύβους 3x3, όπως αυτόν εδώ, αυτόν που δεν λειτουργεί και πολύ καλά, οπότε τον αφήνουμε και αυτόν εδώ τον αφήνουμε, δεν το θέλουμε τώρα. Είναι όλοι μπερδεμένες, και αυτός εδώ, όπα, δέξι. Αλλά σήμερα θα ασχοληθώ κυριότερα με αυτόν εδώ. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτο βήμα. Βλέπουμε, πάμε πάντα κρατάμε το τύβο έτσι. Ωραία. Βλέπουμε ότι υπάρχει, θα σας μιλήσω λίγο για το κύβο. Ο κύβος έχει κέντρα. Και αυτά είναι 6. Ένα, πρώτο αυτό, τα κέντρα είναι αυτά εδώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Να, κοιτάξτε, κίτρινο, ένα, πορτοκαλί, δύο, άσπρο, τρία, κόκκινο, τέσσερα, πράσινο, πέντε, μπλε, έξι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Εμείς πρώτα θα γυρίσουμε το κύβο στο κίτρινο κέντρο, αυτό εδώ, όπου πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε ένα άσπρο σταυρό στο κίτρινο κέντρο. Όταν εννοώ σταυρό, έναν άσπρο σταυρό, τι εννοώ, περιμένω. Τώρα θα το κάνω λίγο γρήγορα, για να σας δείξω τι εννοώ, εντάξει. Περιμένετε. Ορίστε. Ορίστε ο άσπρο σταυρό στο κίτρινο κέντρο. Αυτά εδώ τα γύρω δεν μας πειράζουν. Ωραία, περιμένετε λίγο να τα βγάλουμε αυτά εδώ. Δεν θέλουμε να τα έχουμε. Επειδή εμείς έτσι και αλλιώς θα σας το δείξω πώς το κάνουμε. Έτσι, λοιπόν. Βλέπουμε το κίτρινο κέντρο. Τα άλλα δεν μας νοιάζουν. Μόνο το κίτρινο κέντρο. Ωραία. Κοιτάμε. Γύρω γύρω στο κύβο,
Δεν θέλουμε τέτοια άσπρα. Θέλουμε μόνο τέτοια. Να, τέτοιο. Αυτό εδώ. Αυτό. Συνολικά πρέπει να είναι 4 τέτοια. Ωραία. Και όταν τα βρίσκουμε, ωραία, πάμε να ψάξουμε. Εδώ έχει. Έχει. Να το. Εδώ πέρα. Να το. Το γυρνάμε και το φέρνουμε εδώ πέρα. Στο κίτρινο. Ωραία. Αλλού ψάχνουμε. Να το. Ανα. Δύο. Δύο. Βλέπουμε. Αυτό εδώ πάει εύκολα. Κάνεις ένα έτσι και ένα έτσι. Τέλεια. Φέραμε αυτά τα δύο. Τώρα μας λείπουν αυτό εδώ ένα άσπρο τέτοιο και εδώ πέρα. Ψάχνουμε. Πού είχαμε βρει το άλλο εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι δεν γίνεται να το φέρουμε έτσι γιατί θα φύγει το κίτρινο κέντρο. Οπότε πάμε έτσι. Έτσι και μπήκε. Τέλεια. Βουνάτε το άλλο το τελευταίο. Για να δούμε αυτό μπαίνει ή θέλει να το γυρίσουμε. Παιδιά, πρέπει να κάνετε απλά αυτό. Και μπει. Το πρώτο βήμα ολοκληρώθηκε. Φτιάξαμε τον άσπρο σταυρό στο κίτρινο κέντρο. Επόμενο βήμα είναι να ευθυγραμμίσουμε αυτά εδώ. Εκεί που έχουμε τα άσπρα, αυτό εδώ, κάτω, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Πρέπει να πάμε, εδώ βλέπουμε αυτό το χρώμα, μπλε. Πρέπει να το φέρουμε στο μπλε. Πορτοκαλί είναι αυτό εδώ. Μπλε κέντρο, sorry. Εδώ είναι πορτοκαλί κέντρο, δεν ταιριάζει. Εδώ πέρα ταιριάζει. Να το, το φέραμε. Και αυτά εδώ δεν μας πειράζουν, ας είναι. Και μετά κάνουμε την εξής κίνηση. Κάνουμε μια κίνηση, δύο έτσι φορές, από τα αριστερά. Βλέπουμε εδώ. Άσπρο εδώ, επόμενο, και πάμε πορτοκαλί. Πορτοκαλί, ψάχνουμε, όχι. Το βρήκαμε, να το. Το γυρνάμε. Έτοιμο. Εδώ κόκκινο. Δεν είναι εδώ, είναι μπλε. Μπλε κέντρο. Να το, έτοιμο. Έτοιμο. Και μετά το πράσινο, εδώ άσπρο, μετά εδώ το πράσινο, είναι ήδη φτιαχμένο. Το γυρνάμε. Από ό,τι βλέπετε, παιδιά, έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε έναν άσπρο σταυρό. Με έναν άσπρο σταυρό με λευκό κέντρο αυτή τη φορά, άσπρο κέντρο. Τώρα θα κάνουμε μια κίνηση για να μπορέσουμε να το φτιάξουμε. Θα το φέρετε αυτό εδώ, ώστε να μην βρεθεί κανένα εδώ πέρα, σε αυτό εδώ πέρα, άμα έχει κάτι, καμιά άσπρη γωνία, ωραία. Ελέξτε, εδώ πέρα είμαστε καλά, δεν έχει άσπρη γωνία. Ούτε εδώ πέρα έχει. Ούτε εδώ πέρα, ούτε εδώ πέρα είμαστε καλά. Ωραία, επόμενο βήμα. Βάζουμε το σταυρό κάτω. Ωραία, και έχουμε πάντα το κίνδυνο κέντρο εδώ πέρα. Βλέπουμε τις γωνίες, ωραία. Τις άσπρες γωνίες εδώ πέρα έχει ένα άσπρο, ωραία. Το βλέπουμε που έχει. Να βρήκα ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πρώτο, είναι ήδη φτιαχμένο, γιατί παιδιά κοιτάξτε τι πρέπει να κάνουμε. Εδώ πρέπει να φέρουμε έτσι διαγώνια. Εδώ είναι πράσινο-πράσινο και εδώ είναι κόκκινο-κόκκινο. Με τα κέντρα, δηλαδή. Εδώ η πράσινη γωνία είναι ευθυγραμμιστή στη διαγώνια με το πράσινο κέντρο. Και η κόκκινη γωνία είναι ευθυγραμμιστή στη διαγώνια με το κόκκινο κέντρο. Αφού τα έχουμε φτιάξει, δηλαδή άμα ήταν εδώ πέρα, εδώ δεν είναι σωστό, ούτε εδώ. Βλέπουμε, γυρνάμε μια φορά. Βλέπουμε τι γίνεται. Απ, ορίστε. Ωραία. Θα σας εξηγήσω ένα πράγμα. Λοιπόν, όταν είναι από εδώ το άσπρο, το κάνουμε. Θα σας εξηγήσω έναν αλγόριθμο. Πρέπει να μάθετε καλά τον αλγόριθμο αυτόν. Αυτό. Περιμένω να το φέρω ξανά πίσω. Λοιπόν, ο αλγόριθμος είναι πάνω, αριστερά, κάτω,
δεξιά. Ωραία. Αυτός εδώ είναι ο αλγόριθμος που πρέπει να μάθετε. Γιατί αυτός ο αλγόριθμος θα μας χρειαστεί σε πάρα πολλά σημεία. Και είναι ένα σημείο που θα μας χρειαστεί αυτό. Ωραία. Άμα είναι από εδώ το άσπρο, αυτό εδώ, η άσπρη γωνία, το κάνουμε αυτό τον αλγόριθμο που σας έδειξα 5 φορές. Δηλαδή, γιατί αυτό εδώ το άσπρο θέλουμε να μπει εδώ πέρα. Ωραία. Πάμε 5 φορές. 1, 2, 3, 4, 5. Μπείτε, να το. Άμα το άσπρο είναι εδώ πάνω, σε αυτή την περίπτωση, το κάνουμε 3 φορές. Είναι ήδη φτιαχμένο. Αυτή τη φορά, όταν είναι έτσι, το άσπρο πάνω, εδώ είναι αντίθετο. Ωραία, δηλαδή το μπλε θα πάει εδώ, το μπλε πρέπει να είναι εδώ πέρα ευθυγραμμισμένο και το κόκκινο να είναι εδώ. Πάμε 3 φορές στον αλγόριθμο. 1, 2, 3. Μπείτε το αυτό. Αν δεν καταλαβαίνετε τον αλγόριθμο, ότι θέλετε να το μάθετε, εξασκηθείτε και θα το καταφέρετε. Δηλαδή μην απελπίζεστε κατευθείαν. Α, μάλλον δεν καταλαβαίνω τον αλγόριθμο. Έφυγα από το βίντεο, πάω να δω κάποιον άλλο παράδειγμα και τα παρατάω, άστο με. Δεν πάει έτσι. Πρέπει να εξασκηθείς να μάθεις τον αλγόριθμο για να μην τα παρατήσεις κατευθείαν. Ωραία. Πάμε τώρα εδώ. Έτοιμο. Αυτό και έτοιμο. Ωραία, είναι έτοιμο. Πάμε. 5 φορές επειδή είναι από εδώ, ωραία. 1, 2, 3, 4, 5. Ορίστε. Δεν χρειάζεται να μετράμε τις φορές. Α, και θέλω να σας πω, άμα το άσπρο παράδειγμα δεν είναι εδώ και είναι εδώ. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω. Άμα το άσπρο είναι εδώ, είναι 5 φορές αυτός ο αλγόριθμος. Πάνω αριστερά, κάτω δεξιά. Άμα είναι εδώ πέρα το άσπρο, είναι 3 φορές πάνω, δεξιά, πάνω αριστερά, κάτω δεξιά. Άμα είναι εδώ πέρα, είναι 1 φορά. Ωραία. Μάθετε το αυτό, δεν χρειάζεται να τους μετράμε πάντως. Θα βλέπουμε άμα μπει, ωραία. Ωραία, βλέπουμε εμείς, είναι φτιαχμένο, έτοιμο, να το. Έτοιμο, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Πάει. Και τώρα κοιτάξτε τι φτιάξαμε. Φτιάξαμε το άσπρο χρώμα και εδώ πέρα, εδώ πέρα, αυτά εδώ είναι όλα σωστά και εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ, εδώ. Είναι αυτά, ήταν τα 3 πρώτα βήματα. Λοιπόν, να σκεφτώ αν θα κάνω και το άλλο. Λοιπόν, εντάξει. Στο επόμενο βίντεο θα γίνει το άλλο. Γιατί... Ναι, στο επόμενο θα γίνει το άλλο. Εντάξει, αυτά. Αυτά ήταν τα 3 πρώτα βήματα. Για να μάθετε... τα 3 πρώτα βήματα για το πώς να λύσουμε το κύβο. Στο επόμενο βίντεο θα γίνουν τα άλλα 3 και έτσι θα καταφέρετε να λύσετε το κύβο. Όσοι θέλουν να κάνω σύντομα κι άλλο live, γράψτε στα σχόλια αυτό. Το επόμενο live δεν ξέρω αν θα κάνω άλλο live. Μπορεί να κάνω κι άλλο σήμερα. Μπορεί να μην κάνω όμως. Δεν ξέρω. Πάντως, Κυριακή, μερικές φορές, 1 η ώρα θα γίνεται το live. Λοιπόν, ορίστε. Αυτά ήταν τα 3 πρώτα βήματα, όπως είπαμε. Τα επόμενα 3 είναι στο επόμενο live και μετά στο live θα ασχολούμαστε για άλλα θέματα. Εντάξει. Εντάξει, αυτό. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Εννοείται, άμα σας άρεσε βάλτε ένα like, μια εγγραφή
κουδουνοκαμπανάκι ή κάμερο κουδουνάκι για να μην χάνουν τότε ένα βιντεάκι. Σε όσους δεν άρεσε δεν με νοιάζει, άμα θέλετε βάλετε dislike. Έτσι κι αλλιώς δεν με πειράζουν εμένα αυτά. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!